χειροκρότημα ακόμα για το παλικάρι και Βάζελος. Όχι, δείξτε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που από προχτές φορά ο Πάμπερς δεν είχα κατουρηθεί. Και είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία έχω ακούσει όλους τους ανθρώπους, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε είναι από την Κόντρα, είτε είναι άσχετοι, είτε είναι άλλοι, να λένε ότι αυτή η ομάδα ήταν εκπληκτική σε δύο μάτς. Τώρα κάνουμε εδώ αναλύσεις διάφορες, αφήνουμε στους ειδικούς να τις κάνουν αυτές. Τέλος πάντων, ήταν η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο, με την έννοια ότι για δύο κολλητά χρόνια η ίδια πιτσιρικίστικη ομάδα, μια παρέα πιτσιρικάδων και στην ουσία μια οικογένεια, καθάρισε τα μεγάλα φαβορή. Πήγε με το χειρότερο ρεκόρ, πήγαινε ως outsider και με τις δύο άλλες ομάδες, τους πήρε τα σόβρακα και έφερε τον κύπελο πίσω. Λοιπόν. Κάναν κάτι, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, κάναν κάτι εκπληκτικό, λέει. Ποιο? Είχε ψηλούς η ΤΣΣΚΑ. Πήγε και τους γκαργάλισε με ψηλούς. Ήταν γρήγοροι οι άλλοι, λέει, πρέπει να πάει αργά ο Ολυμπιακός. Πήγε καμιώτα, συγγνώμη, πήγε στους 100 πόντους. Τι άλλο να κάνουν? Ξέρω εγώ τι άλλο να κάνουν. Φέραμε έναν εκπρόσωπο λοιπόν της υπτάμενης ομάδος, της σπαρτιατικής ομάδος, της δολοφονικής μηχανής. Τον λεγόμενο, είναι και λίγο χανιλάδια, είναι ο κύριος Air George Printezis, ο Γιώργος Printezis. Έρθει να τα ακούσει το τραγούδι. Ρε, να σου φωνάρουν πρώτοι στην Ευρώπη. Κατάλαβες, θα είμαστε λίγο συνθήκες Ιράκ, έτσι. Όποιος βλέπει τον άλλο, με βλέπεις. Εντάξει, όλα καλά πάνε. Σε βλέπω. Μια χαρά πάμε, θα είμαστε λίγο έτσι, δεν πειράζει, το με συγχωρείτε. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι εμείς, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είμαστε του ψυχιατριού? Δηλαδή, θα συνεχίσετε πολύ καιρό αυτή την ποπός να χάνετε 15 πόντους, 17 πόντους, 19 πόντους για να κερδίσετε ή μπορεί να κερδίσετε κανένα μάτς κανονικά? Το κάνουμε, να έχει λίγο έντρικα το πράγμα, έτσι, για τους ασπένς. Δεν σα πέντε, έτσι, ξέρει τι μου θυμίζει, είναι κάτι που κάνω Blood Affair. Κατεβάζει. Μπαμ, και το κατεβάζει μία ή άλλη. Πίστευε ότι θα παίξει τόσο καλά αγόρι με αυτά τα δύο μάτς? Πέρα την πλάκα τώρα. Εντάξει, κοίτα, ο τρόπος που πήγαμε εκεί πέρα ήταν λίγο περίεργος, γιατί δεν σκεφτόμασταν το τελικό αποτέλεσμα, ούτε το πώς θα γυρίσουμε πίσω. Πήγαμε εκεί πέρα εντελώς χαλαρά. Χαβαλαδιάστηκα, να το πω έτσι. Μην παρεξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα, σαν μια παρέα. Και τελικά βγήκε σε καλό. Άκουγα κάποιον να λέει στην τηλεόραση ότι καταλαβαίνει ένα παίκτη είναι χεσμένο απάνω του πριν το μάτς, όταν στο ζέσταμα δεν υδρώνει. Είναι έτσι. Ο Παπα-Νικολάου το λέει. Α, ναι. Δεν μου αρέσει κάποιον και είναι στεγνό και λίγο χλωμός. Μπορεί και κάποιο που υδρώνει πάρα πολύ, να είναι αυτό πιο πολύ. Να είναι πιο πολύ έτσι. Να πιο πολύ, ναι. Να έχει λερωθεί λίγο το σορτσάκι πιο πολύ. Δεν μου λέει, εσύ τώρα δίκη στο δεκάλεπτο. Τι ακριβώς σκεφτόσουν με τα μείον 17? Ξέχωρα από ότι είχε ακουστεί ηρωισμούς και αυτά. Η Real ήταν μια ομάδα που είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που μπορούσε να σε φοβήσει στο μείον 17. Γιατί άμα ξεκινήσει καλά και βρει ρυθμό,
με τη σουτέρ που έχει και αυτά, χώνει πράγμα, χώνει πράγμα. Ναι, και είναι λίγο, ήταν λίγο δύσκολα, αλλά με το που πήγε μετά η διαφορά πάλι κατέβηκε στους 10. Εκεί λέω εντάξει, το έχουμε. Και η διαφορά κατέβηκε στους 10, χωρίς να παίζει ο Σπανούλης, ο Παπα-Νικολάου και ο Πρίντεζης. Πώς σου κάθισε αυτό? Και ο Πρίντεζης. Δεν έπαιζε. Άντε, μα την Παναγία. Εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει, αυτό είναι το καλό αυτής της ομάδας, ότι πάντα ξέρεις, υπάρχουν παίκτες που κυρίως τα δύσκολα βγαίνουν. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες που κάνανε καταπληκτικό Final Four, όπως ο Άντιτς, ο Περπέρογλου, ο Σλούκας, και που μπορεί ένα παιχνίδι πιο πριν να μην είχαν κάνει ένα καλό παιχνίδι και να είχαν ακούσει εκείνη τα γνωστά καντήλια τα ελληνικά. Τα πιο πολλά τα άκουσε βέβαια ο καημένος ο Μπαρτζόκας. Είναι αλήθεια ότι ερχόταν ο Άντιτς μέσα και είχε φωτογραφία και του λέγε coach, έτσι σε λένε Mr. Bean, είχε φέρει φωτογραφία Mr. Bean. Είχε πάει παραμονή του αγώνα για shopping λίγο έτσι να ξεφύγει. Γι' αυτό είχε πάρει μια μπλούζα με τη φωτογραφία του. Όχι τέτοια που πήρε εσύ, είμαι ξέκολη. Αυτή είναι δώρο τη γυναίκα. Σοβαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια στο κορίτσι του σε μια αγώνα. Μπράβο. Να ακούτε. Μου το έδωσε και μου λέει να το βλέπει από μπλούζε. Για πε τον Μπαρτζόκα λοιπόν. Σ' άρεσε. Για πε τον Μπαρτζόκα λοιπόν, πήγε να πάρει. Ναι, πήγε να. Πήγε και πήρε μια μπλούζα του Mr. Bean και λέει: εντάξει, άμα κερδίσουμε λέει αύριο θα πάω και θα τη δείξω. Λέω ότι τη βάλουμε στη Μούρια. Του πω ότι. Αυτό είναι έτσι. Μια χαρά ήταν. Τώρα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Είναι σπάνιε οι ομάδε. Ο Τζόρνταν, μου θυμίζετε μια ρίση του Τζόρνταν έτσι που είσαι στην ομάδα. Ο οποίο είχε πει: δεν έχω χάσει ποτέ. Μερικά μάτς δεν πρόλαβα να τα κερδίσω. Δηλαδή στην πλάκα τώρα, πώς μιλάνε οι Αμερικάνοι στην πλάκα. Εσείς κάνετε αυτή την ιστορία. Αυτή τη φορά προλάβατε, έτσι. Με την ΕΦΕΣ τα δείτε. Εντάξει, απέχω πολύ και εγώ και η ομάδα πιστεύω από τη γνώμη του κυρίου. Του κυρίου, του κυρίου. Του κυρίου αυτού που κάνει και διακοπές τώρα εδώ στην Ελλάδα. Απέχουν πολύ. Απλά δεν ξέρω. Σαν να γυρνάμε ένα τσίπ, να το πω έτσι, σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια και παίζουμε καλά μέχρι στιγμής και μας είχε βγει σε καλό. Αυτό είναι το θετικό. Εσύ στεναχωρέθηκες πολύ που δεν έβαλες το καλά στο τέλος. Το είχα πει ότι εντάξει, αυτές τις στιγμές, όπως πέρσι, ίσως συμβαίνουν μια φορά. Ίσως τώρα μιλάς σοβαρά. Το γεγονός ότι στο 1,5 δευτερόλεπτο το κάνεις αυτή. Πώς το λέγεται, το κολομπαρίστικο, πώς το λες. Πεταχτάρι. Το πεταχτάρι, ναι. Ψιλο γκέι μου κάνει αυτό. Άμα μπαίνει, τι σημαίνει. Μπάνανε και γκέι, μπάνανε και. Όχι, αυτό πώς σου ήρθε. Πώς σου βγήκε αυτό το σουτ. Το έχεις από πισιερικάς, δεν νομίζω. Το είχα. Απλά δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω και υπήρχε και προπονητής δηλαδή που τον είχα χρόνια και στον Ολυμπιακό κιόλας και δεν μ' άφηνε να το κάνω και δεν. Τα τελευταία χρόνια το κάνω. Το βράδυ ήπιατε μόλις τελείωσε το μάτς και ήσασταν εσύ ο Παπα-Νικολάου και κανένα δύο άλλοι στην καλή χαρά συνέχεια και κάνατε μια χαζομάρα με την άλλη. Δεν ήπιαμε, όχι. Δεν ήπιαμε, μπορώ να πω τίποτα. Μια μπύρα ήπιαμε. Μόνο που μας κεράσανε εκεί πέρα οι άνθρωποι της αρχής. Από φυσικού σου είσαι έτσι λίγο, έτσι. Εντάξει, αυτές τις στιγμές έχει πρέπει να έχει λίγο έτσι. Για ξανακάνουμε και που έκανε. Σε ποιον αφιερώνει το κύπελο. Πού, στη μαμά. Κοροϊδεύει, πού μένει, σε ποιο σπίτι. Δεν μένω στη μαμά. Πού μένεις? Η μαμά μένει στο δεύτερο. Και από ό,τι έμαθα, γενικά γυναίκες σου ελέγχουν τη ζωή. Δηλαδή, μένει στο δεύτερο η μαμά, στον τρίτο ποιος μένει? Εγώ. Με ποιον? Με μόνος μου. Τι με μόνος, ρε. Όχι, τι έχω τη λέξη. Με τη Βιβί δεν μένεις? Ναι, μένουμε μαζί. Καμιά φορά ή συνέχεια? Εντάξει, μένουμε. Είναι κοντά τα σπίτια μας. Είμαστε τυχεροί. Δεν μείνεις ψέματα σε μένα. Είναι κοντά, πόσο, το επόμενο δωμάτιο? Όχι, εντάξει. Εντάξει, είναι κοντά. Μένει η Δάφνη, εγώ με ο Μπραχάμι, ξέρω. Και είμαστε κοντά, πήγαινε, έρχεται, αλλά ναι. Ναι, στο γήπεδο μου κάνεις το μάγκα, έτσι αλλιώς, του κάνει το μαλλί, έχεις βάλει αυτό το βαλάκι εδώ. Γιατί το βάζεις εδώ και δεν το βάζεις εδώ? Αυτό το έχω κατευθείαν οικολογήσει, ανθρωπική. Γιατί το βάζεις εδώ και το βάζεις? Το είχα βάλει την πρώτη φορά που το έβαλα, έπαιξα. Στα 17 μου, 18 ήταν σε ένα αγώνα στον Άρη και από τότε το έχω κρατήσει έτσι. Μου σκαθίσει έτσι και σκουπίζει πώ πα να σκουπίσει. Δεν σκουπίζει, το έχει για λίγο έτσι. Για στυλάκι, έτσι να κάνουμε λίγο τον όμορφο. Είναι καθαρά για γούρι, καθαρά για γούρι. Είναι καθαρά για γούρι, μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα δεν σε ελέγχουν οι γυναίκε του, μάλλον στη Βιβί. Όχι, όχι, ευτυχώ. Είσαι ανεξάρτητο παιδί. Δεν έχω δει. Ναι, το σκαφάκι που πήρε στο φουσκωτό, πώ το λένε? Βιβί. Βιβί. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά είναι. Δεν θα παντρευτείς κιόλας? Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον. Μ' αρέσει τη μαλαγία. Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον.
Τέσσερα χρόνια είστε μαζί. Περιμένω πρώτα τους συμπαίκτες μου να τους αποκαταστήσω, τα παιδιά που, που είναι και πιο μικρά σε ηλικία, τον Παπα-Νικολάου, τον Μάτζαρη, τον Κατσίβελη. Περιμένω να τους αποκαταστήσω. Αυτά είναι μωρά. Τι μωρά, εντάξει, δεν έχουμε πολλά. Πέντε χρόνια διαφορά έχουμε σιγά. Πέντε χρόνια έχουν για αυτοί να κάνουν ένα δρόμο, να γνωρίσουν καμιά γυναίκα. Σαν και εσένα κορόιδο από τα 24 σε Μπαλαουρόσαν. 25. Από τα 25 από 24, ναι. 24, 24 σε Μπαλαουρόσαν. Τι να κάνει, η καρδιά εγώ δεν πάντως, έχει ηλικία. Ναι, εγώ πάντως ελυπήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Διότι μετά το μάτς πήγαμε όλοι σε ένα κλαμπ και κανένας δεν θυμάται ότι ήσουν και εσύ εκεί. Ούτε σε φωτογραφία υπάρχεις, ούτε σε πανηγυρισμό υπάρχεις, ούτε να μιλάς με άνθρωπο υπάρχεις. Διότι ήσουν σε μια γωνία και δεν κάνεις ρούπι. Με ποιον καθόσουν? Με τη Βιβί. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Air George. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι πάντα με τον Γιώργο. Γιώργο, έχω μια ερώτηση πραγματικά σοβαρή και αμαντή σοβαρά και όχι έτσι νιανιανιά αθλητικά. Υπάρχει μια ομάδα Ολυμπιακός. Παίζει τη μια μέρα με την Σιένα, ας πούμε, και της ρίχνει 50 πόντους. Μετά από 48 ώρες, στο ίδιο γήπεδο με τους ίδιους φιλάθλους, τρώει 17. Πώς γίνονται αυτά? Εντάξει, και οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές. Δηλαδή... Πώς γίνεται αυτό το συν 70, ας πούμε. Μέρα με τη μέρα δεν γίνεται να. Τη μια μέρα μπορεί να έχεις ενέργεια, την άλλη μέρα μπορεί να μην είσαι καλά. Δεν... Όταν η αγωνιστική σεζόν είναι διαρκή 10 και 11 μήνες, είναι την εθνική, είναι λογικό να έχεις μεταπτώσεις, να έχεις πάνω κάτω και. Παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο και πώς θα ξεκινήσει τον καθαγόνα. Δηλαδή, μπορεί μετά από μια μεγάλη νίκη να. Να επαναπαυθείς λίγο, κάτι το οποίο είναι και το πιο φυσικό απακόλουθο, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο και χρειάζεται πολύ προσοχή σε αυτό το πράγμα. Εσύ στον εαυτό σου αυτά πώς τα βλέπεις, πώς τη μια μέρα, μπαίνεις μια μέρα μέσα και έβαλες 6-6. Παπαπαπαπαπαπα. Είναι μια άλλη μέρα, μπορεί να βάλεις 0-5. Mm-hmm. Αυτή την μέρα. Εγώ καλά διαχειρίζομαι, ο κόσμος δεν διαχειρίζεται καλά. Ο κόσμος. Αρχίζει μια παγωμάρα, κάνει κράξιμο, κάνει τέτοιο. Εντάξει, δυστυχώς στην Ελλάδα ή ευτυχώς, πιθανόν και όλη στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, αλλά πάντα το τώρα είναι αυτό που μετράει. Δηλαδή και τώρα που τα λέμε αυτά μετά μια τέτοια μεγάλη επιτυχία είναι καλά. Αύριο μεθαύριο, άμα γίνει κάτι άλλο, πάλι θα λέμε διαφορετικά πράγματα. Οπότε... Δεν μου λες τη στιγμή είστε ήρωες. Άμα λέμε τώρα. Κατάλαβες τα πω, ναι. Χάστε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, το πρωτάθλημα, τι θα είστε? Άστε να πω, ναι. Αρχίσαν τα ου. Σε αυτόν τα ου ή στον Παναθηναϊκό? Και σε αυτόν τα ου που θα χάσει, εσύ. Εντάξει, ειδικά πέρσι ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και το καταφέραμε καλά. Εντάξει, πιστεύω φέτος έχουμε και λίγο χρόνο να το προετοιμάσουμε, γιατί έχουμε 10-15 μέρες μέχρι να έρθουν οι τελικοί. Πέρσι κερδίσαμε Κυριακή, Δευτέρα γυρίσαμε, Πέμπτη ξεκίνησε ο πρώτος τελικός και έπρεπε να το. Δεν είναι άδικο όμως να ξεχνιούνται τα προηγούμενα. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει το Ευρωπαϊκό και να έρθει και να φάει από εμάς 40 πόντους. Ήταν 76-38, ξέρω, ένα 74-38. Εντάξει, ξέρεις, πάντα οι εγχώριοι τίτλοι και μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ήταν κάτι. Είναι, πάντα μετράει αυτό και στο γόητρο του αθλητή, αλλά και για τους φιλάθλους και για τον κόσμο έξω. Είναι κάτι κακά τα ψέματα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι η μισή Ελλάδα σχεδόν και κάτι παραπάνω. Οπότε... Πάμε σε κάτι μύθους. Άκουγα πριν τον αγώνα τους ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ, τέλος πάντων, δημοσιογράφους κτλ. Που κάνουν τους ξερόλες σαν και εμένα και διάφορα άλλα, να λένε ότι πρέπει να πάει χαμηλά το σκόρ με την Μπαρτσελόνα. Διότι οι Ισπανοί δεν χάνουν 85 πόντους. Άμα βάλουν αυτοί 85 δηλαδή, έχασες. Και φάγανε 100. Και με την Τζεσεκά έτσι έγινε πέρσι και τελικά κερδίσαμε τον παιχνίδι της Τζεσεκά, εντάξει. Και στο πρώτο μάτς λέει ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να παίξει στη ρακέτα. Πρέπει να παίξει λίγο πιο γύρω, γιατί μέσα στη ρακέτα αυτή είναι του σκοτωμού. Και δεν βάλανε τίποτα μέσα στη ρακέτα. Έμενε στους δύο Κρίστιτς. Αυτά όταν τα ακούς σε αναλύσεις, πώς σας φαίνονται εσείς? Εντάξει, δεν τις νομίζω τις πολύ διαβάζουμε. Δεν ασχολούμαστε. Ξέρουμε καλύτερα εμείς. Τι πρέπει να γίνει, αλλά γνώστες και ειδικοί, ιδιαίτερα στη χώρα μας, υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρουν τι πρέπει να γίνει και πάντα έξω από το χώρο φαίνονται όλα πολύ πιο εύκολα. Όταν είσαι μέσα εκεί πέρα, λίγο το μανίκι και η ψυχολογική προετοιμασία που χρειάζεται να κάνεις για όλα αυτά. Δεν μου λες, ο Χάινς, τώρα πέρα την πλάκα, και ο Λόου είναι πάρα πολύ καλός. Ο Χάινς δεν έφερε μια άλλη ενέργεια στην ομάδα. Είσαι εσύ που είσαι έτσι γκαζωμένος, είναι ο Κωστάκης που είναι γκαζωμένος, είναι ο Σπανίος που είναι γκαζωμένος. Ο Χάινς δεν είναι σαν να έδεσε ένα γλυκό. Αυτό τον παίχτη πώς τον βλέπεις? Ο Χάινς, κατά τη γνώμη μου, είναι ο καλύτερος Αμερικάνος που έχω παίξει ποτέ και σαν χαρακτήρας αλλά και σαν παίκτης. Είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει νοοτροπία και Έλληνα αλλά και Ευρωπαίου αθλητή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί Αμερικάνοι με τεράστιο ταλέντο που έχουν περάσει από την Ευρώπη δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα εδώ πέρα.
Ο συγκεκριμένος είναι, λες και είναι χρόνια στον Ολυμπιακό και... Έκανε μακροβούτι στο 39 με την Τζέσικα, ας πούμε. Στους 20 πόντους έκανε μακροβούτι, ας πούμε, να πιάσει την μπάλα κάτω, δηλαδή μπλονζόν, ας πούμε. Και για αυτούς πιστεύω εδώ πέρα, που, τους γάβρους, και για μένα, είναι σαν, έγινε σαν σύμβολο αυτό το παλικάρι. Σε χαλάει καθόλου που είναι Αμερικάνος και τον θεωρούμε και αυτόν καθόλου, καθόλου, δικό είναι, μας παλικάρι. Αλίμονο, αλίμονο. Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα είναι έτσι. Δηλαδή, απλά εντάξει, ο Χάινς τον αγαπάνε και πιο πολύ γιατί δίνει και παραπάνω την ψυχή του και είναι και μια θέση το πεντάρι σαν σέντερ, είναι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, η κολόνα της ομάδας που ταυτίζεται γενικά και με τον κόσμο. Είναι και το ύψος του που τα βάζει πάντα με θηρία και σχεδόν πάντα υπερτερεί. Παρόλο ότι είναι πιο κοντός και άξι, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και γι' αυτό το λόγο... Τον άλλαζες με τον Κρίστιτς. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Κρίστιτς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν άλλαζα τίποτα από την ομάδα, κανένα παίκτη. Κάνα. Έλα αργά, θα άλλαζες. Έλα αργά. Ο Πάολ ξυπνάει αργά. Γιατί τον βλέπω, εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση και είναι λίγο... ξυπνάει στο τέλος, δηλαδή ο Μπέρι κοιμόταν, αλλά αυτός ξυπνάει γρήγορα. Τον βλέπω σε ένα... Κοιτάει την ατμόσφαιρα γύρω-γύρω. Το παλικάρι αυτό πραγματικά θα ζήσει 110 χρόνια. Το βάζω από τώρα. Τόσο πολύ κοιμάται. Αν υπήρχε στοιχηματική εταιρεία θα το έπαιζα από τώρα. Τόσο πολύ κοιμάται. Όχι, δεν κοιμάται. Απλά είναι πάρα πολύ ποιόν τον άνθρωπο. Εννοείς χαμηλής ενέργειας. Δηλαδή δεν ξοδεύει τζάμπα τώρα σε ένα μάτς και μαλακίες. Εντάξει, παιχνίδι είναι τώρα. Πλάκα ξοδεύει. Παιχνίδι είναι τώρα, πίσω λόγος. Έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Θέλω να πάω σε κάτι που δεν το λες. Το ψιλοπνίγεις. Αλλά από ό,τι ξέρω τα φιλαράκια σου, το θέμα του τραυματισμού που πήγες να χαιρετήσεις Πλάτανο στη Μάλαγα, σου έχει μείνει αρκετά έντονα. Είχες πέσει κάτω, πόση ώρα? Πόση ώρα είχα πέσει κάτω ή πόση ώρα, πόση ώρα ήσουνα... Καμιά ώρα περίπου. Και μετά θυμόσουν να τους λένε Γιώργο και ότι τη μάνα σου τη λένε... Χρύσα. Χρυσά, κοίτα ακόμα, ναι, δεν το θυμάσαι καλά, οκ. Okay. Θυμόμουν, εντάξει, τέλος πάντων, 3-4 πράγματα. 3-4 πράγματα. Δηλαδή, τηλέφωνα, τα σχετικά, όλα αυτά. Φοβήθηκες τόσο πολύ? Αλήθεια, εντάξει, εντάξει, ναι, αντικειμενικά, όταν ξυπνάς και είσαι, ακούς τον ήχο ουσιαστικά της σιρήνας και είσαι δεμένος στον ασθενοφόρο, είναι λίγο, ξέρεις, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, είναι το σοκ λίγο μετά από μια διάστηση τέτοια, είναι το σοκ λίγο μεγάλο. Και εντάξει, δεν ανησύχησα τόσο πολύ για τη μνήμη, μην τη χάσω, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι ξέρεις... Σαν πως είχες να ξεχάσεις και τίποτα, δεν είχα ξεχάσει τώρα. 5 χρόνια παιδιά μας, και... Τη Βιβί τη θυμήθηκες, όταν την είδες? Ναι, αφού μας παίρνει κάμερα, τη θυμήθηκα. Διότι θα μπορούσε να είσαι και τυχερός, αν έχεις τα μάτια μια γκομενάρα από πάνω και να σου λέει αγάπη μου, ποια είσαι εσύ που ήρθες. Δυστυχώς τη θυμήθηκε. Όχι, δυστυχώς. Όχι, δυστυχώς. Θα ήταν καινούργια γνωριμία, ρε παιδάκι μου. Θα λέω σαν μια καινούργια αρχή το ερώτημα. Είναι ένα από του λόγου που φύγε από εκεί ή όχι? Όχι, εντάξει, γενικά εκεί πέρα ήταν μια ομάδα, παρόλο ότι είναι μια ομάδα οργανωμένη και με καλό μάρκετινγκ, με κόσμο, φερέγγι και όλα αυτά. Του έλεγε κάτι. Αυτή η σπίθα, δεν ξέρω, κάτι του έλεγε εκεί πέρα. Ο γάτος ο προπονητής που είχες που δεν του έκανες και πολύ, ποιος ήταν? Ο Ρενές. Δεν σε πήγαινε πολύ αυτό. Ήταν λίγο. Εντάξει, ήταν λίγο μυστήριο. Όχι μόνο με μένα, μην φάνω κι εγώ περίεργος, αλλά είναι. Και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από τα 15 που. Πήγες στον Ολυμπιακό. Όσο έχω αλλάξει, δεν έχει τύχει ποτέ δηλαδή, να πω για κάποιον ή να με. Και καλά κάνεις. Να με πειράξει κάτι. Εντάξει, σε πειράζει, απλά δεν μιλάς. Ήταν λίγο σάικο. Σάικο, και άλλα έχω ακούσει, δεν πειράζει, δεν ρωτάω. Καλύτερα. Καλύτερα. Σύμφωνα από αυτά που ξέρω, είχες και άλλες προτάσεις πέρυσι για να φύγεις από αλλού. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελες πια περιπέτεια πάλι, ήθελες να μείνεις στον Πειραιά. Κοίτα, φτιάχτηκε κάτι πολύ ωραίο πέρυσι, αντικειμενικά. Όλο αυτό το πράγμα που έγινε και με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού μετά από τόσα χρόνια, με όλα τα παιδιά που κάναμε και παρέα, που έχει τύχει, έχουμε ταιριάξει. Ούτε παιδική χαρά, μια χαρά. Είμαστε παιδική χαρά, έξω, αντικειμενικά. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι. Ευχάριστα δύσκολη, θα έλεγα. Εντάξει, υπήρχαν οι προτάσεις, αλλά δεν ήθελα να πάρω ένα ρίσκο. Από ό,τι ξέρω, έχεις προτάσεις με περισσότερα λεφτά. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ξέρετε, εντάξει, όταν είσαι έξω από το χορό και τα βλέπεις και βλέπεις έναν αθλητή, ιδιαίτερα έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, τώρα δεν είναι και ωραίο να μιλάς για αυτό το πράγμα, αλλά βλέποντας το από απ' έξω, όλοι σου λένε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, δηλαδή, πού να πας τώρα, κάτσε εδώ πέρα για αυτά, αλλά και όταν έρχεται προσωπικά το συγκεκριμένο πράγμα και έχεις μπροστά σου τις προτάσεις, σε παίρνουν τηλέφωνο ή σου λένε 2-3 πράγματα,
το σκέφτεσαι αλλιώς, βλέπεις, παίζει ρόλο το πώς σε προσεγγίζει η κάθε ομάδα, παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Από τον Ολυμπιακό, όχι και επειδή έμεινα, αλλά ο τρόπος που μιλήσαμε και ο τρόπος που προσέγγισαν ήταν καταπληκτικός. Και ένας φίλος σου μου είπε να σε ρωτήσω και θα πάρεις την απάντηση, μου λέει. Με πόσα λεφτά θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό? Για πες, αυτό που λες στο φίλο σου, θα μου πεις. Στους φίλους σου. Στους φίλους μου. Ναι, με πόσα λεφτά θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό? Με δύο, με τρία? Δεν πιστεύω ότι θα πήγαινα. Κάτι θα μου έλεγες? Δεν θα πήγαινα, όχι. Πες, κάτι λες. Δεν παρεξηγείται λίγο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και δεν το. Το αποφεύγω πάντα, το απαντάω. Υποτίθεται θα μου έλεγες κάτι περίεργο. Όχι, δεν θα σου λέγα κάτι περίεργο. Με έχουν ξαναρωτήσει. Εντάξει, το θέμα είναι τη φανέλα που φοράς. Στο εξωτερικό μπορεί να πήγαινα. Για να μην λέμε πλακίες, για να μην φανεί το λέω μόνο και μόνο για ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να με φανταστώ ότι θα φόραγα αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι χαίρομαι που το έχει. Και χαίρομαι αυτό το πράγμα που το έχουν εκτιμήσει, δηλαδή για Παναθηναϊκή που το έχουν πει. Δηλαδή προτιμάνε, ξέρω εγώ, που βλέπω έναν άνθρωπο που παίζει έτσι. Εντάξει, αλλά πρόσχει έτσι, να ξέρεις, παιδιά που ήταν μικρά, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Παιδιά που μικρά είχαν ήταν μια ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτυχε να πάρουν μεταγραφή από πιτσιρικάδες στην άλλη ομάδα, έτσι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και θρύλια, μόνο το πότε θα με κυνηγάνε. Ίσως είναι και το σωστό αυτό το πράγμα. Δεν λέω το δικό μου το σωστό. Το δικό μου είναι αυτό που λέω, ίσως να είναι και αντιεπικριματικό και ίσως και να μου έχει κοστίσει, έτσι. Αλλά είναι εντάξει και το πώς αισθάνεσαι και το πώς θέλεις. Δηλαδή δεν θα μπορώ ξαφνικά να βγάλω τα κόκκινα μετά από. Δεν είναι μόνο ότι είμαι Ολυμπιακός, είμαι και 10 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Δεν μπορείς ξαφνικά να βγάλεις τα κόκκινα και να βάλεις τα πράσινα και να πεις παίζω και δίνω και την ψυχή μου. Δεν γίνεται με ένα κουμπί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Αυτό. Δεν μου λες. Η κοπέλα σου, πώς τη λένε, η γυναίκα σου, η. Πώς τη λες. Σου δίνει συμβουλές, σε ταΐζει, σε ποτίζει, σε μαγειρεύει, σου κάνει κάτι? Όχι, γενικά απέχει από μπάσκετ και από όλα τα συναφή εκεί πέρα και ευτυχώς. Δεν χρειάζεται να ξέρει και πολλά για τα συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, συμβουλές γενικότερα τα βλέπει λίγο από άλλη οπτική γωνία. Είναι λίγο πιο. Φαίνεται τσαμπούκι αυτή, δεν ξέρω. Ναι. Έχεις φάει καμία μπούφλα καμιά φορά? Όχι, δεν έχω φάει μπούφλα. Έλα, πες λίγο, λίγο. Μια μικρή ρε. Ένας μπρόχης που να κάνει. Πες ρε. Ένα τζατζάρισμα. Γιατί είναι και πόσο, 1,80. Ναι. Μια χαρά είναι. Είναι λίγο σάικος αυτό το πράγμα. Είναι λίγο. Εντάξει, καλύτερα να είναι έτσι όμως παρά να είναι αλλιώς. Το προτιμώ. Και στο Λονδίνο που κάνανε όλοι χαβαλέ εκεί πέρα στο αεροπλάνο, εσύ πάλι είσαι ένα. Με ποιον καθόσουν? Με τον Γεωργάκη καθόμουν. Ένα πιτσιρικά στην ομάδα που είχαμε και μετά ήρθε λίγο και η Βιβί και κάτσαμε μαζί. Δεν μου λες, έγινε μια τεράστια απρέπεια που κάνατε οι παίχτες, η οποία χρεώνεται σε σένα. Υπήρχε μια σοβαρή συνέντευξη τύπου. Μίλαγε ο προπονητής του Ολυμπιακού και μπήκες μέσα εσύ, ο Άντιτς, ο Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω ποιος άλλος και τον μπουγελώσατε. Είναι αλήθεια? Μα τώρα εντάξει, πήραμε ευρωπαϊκό και καθόμασταν όλοι. Τελειώνει ο αγώνας, περνάει μισή ώρα, δίνουμε δύο συνέντευξεις και καθόμασταν όλοι στον πάγκο, καθένας με τα κινητά του και καθόμασταν και στέλναμε μηνύματα. Οπότε λες. Δεν γίνεται, εντάξει, δεν παίρνει κάθε μέρα. Πιθανόν μπορεί να μην ξανατύχει να ξαναπάρουμε σε όλα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Να πάρουμε κανένα νεράκι και να πάμε. Και που γελάσαι το προπονητή που είναι στην ένδειξη τύπου, ρε. Εντάξει, ευρωπαϊκό πήρε. Δεν πήρε τώρα το πρωτάθλημα από την κατοικία σου. Σωστό και αυτό, σωστό. Και το σπανούλι. Έφαγε και μπήρε κάτι καλέ. Και κάποιοι άλλοι. Κάτι Ισπανί πέρα φάγαμε μερικά. Ναι, αλλά. Για φάγαμε και Ισπανί. Κάτι Ισπανί φάγαμε που γελώ, ναι. Η ομάδα στον Ολυμπιακό, η οποία είστε σαν παρέα τώρα πραγματικά και στην οικογένεια, νομίζω ότι έτσι είστε τελικά, γιατί μου το έλεγε και πριν. Έχει κάτσει παρέα. Εντάξει, κάντε λίγο γραφικό γιατί το λέμε συνέχεια. Μετά άλλα γκάγκα κάνει παρέα. Βγαίνετε έξω μαζί, ρε παιδάκι μου. Και άλλα γκάγκα. Αυτά. Βλέπω τον Μάτζερ να είναι έτσι, βλέπω τον Κώστα να είναι έτσι, τον Άντιτς να είναι έτσι. Τον Άντιτς όλο σε κλέπτον βλέπω. Όχι, εντάξει, δεν βγαίνει. Απλά ξεστή. Εσύ δεν βγαίνει. Εσύ δεν βγαίνει πολύ. Δεν. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια εντάξει, έχει λίγο αλλάξει η ρότα τη ζωή. Το ξέρω, κάθεσαι σπίτι. Με ποιον κάθεσαι? Με ποιον? Βιβί. Βλέπετε DVD και τέτοια όλη την ώρα? Όχι, εντάξει, DVD. Απλά δεν με γεμίζει τώρα κιόλας τόσο να. Σεξ κάνουν τη μέρα του αγώνα. Και ο Πέρο που βγαίνει λοιπόν συνέχεια από το σεξ.
Ο Πέρο βγαίνει λοιπόν. Απλά υπάρχουν καλοθελητές και αυτή τη μια φορά που δηλαδή, έχει τύχει να βγω μια φορά φέτος μετά από ένα μισή μήνα και εγώ και άλλοι δύο ξέρω εγώ Παναγιώτη αυτά και να μαθευτεί κατευθείαν. Εντάξει, αυτή μια φορά τους βλέπουμε. Γιατί ξέρεις και στην Ελλάδα λίγο άμα βγεις μια φορά. Σημαίνει ότι βγαίνεις κάθε μέρα. Μπα, ναι. Λίγο... Τέτοιο όνομα δεν έχει. Κανένας μαλάκα στην Ελλάδα λες, λέω... είμαστε γεμάτοι ο διάφορος που επιδίνουν πληροφορίες για όλο τον κόσμο. Ας πούμε, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Αλλά είχες πει παλιά ότι ήσουν ακάγκουρας. Με κάτι αυτοκίνητα, τα αυτά, τα γκάζονες. Τι άκουγες μέσα, ας πούμε. Παντελίδι, άκουγες. Παόλα, τι άκουγες. Τι ακούς. Σε φρέαρχοντα, ας πούμε, Παντελίδι. Όλοι ακούμε Παντελίδι, εντάξει. Έχει λίγο πόνο. Πουλάει ο πόνο στην Ελλάδα. Πόνο να έχει εσύ. Ποιοι δεν έχουν περάσει από το στάδιο των 13 χρονών, 14, 16, 17 που είμαστε στις γειτονιές με τα ποδήλατα, με τα μηχανάκια. 9 στους 10. Και μόλις βρήκαμε αυτοκίνητο. Δεν μεγαλώσαμε να καμπουρέψουμε. Γαλλικά και τέτοια. Μεγαλώσαμε σε. Ωραία που έπεσες. Ωραία που έπεσες για να σε καρφώσω λοιπόν το μόνο που κάνεις. Καγκουριές δεν κάνεις δηλαδή τώρα. Τι εννοείς. Εννοώ στα λιμανάκια με τα αυτοκίνητα τι πας τι κάνεις. Στα λιμανάκια δεν πάω, γιατί είχε μπάτσο στους λέγια. Στα λιμανάκια τι κάνεις με το αυτοκίνητο. Δεν πάω όχι στα λιμανάκια, πολύ, όχι λέω. Πολύ. Στο Ρήμπας πάω, στη Βάρκιζα, εκεί πέρα ναι, δεν έχει μπάτσο. Από τα λιμανάκια ξεκινάς και κάνετε κόντρες με τα αυτοκίνητα, ρε μαλακισμένα. Δεν κάνουμε κόντρες. Στα λιμανάκια έχει στροφές εκεί πέρα και στροφές δεν κάνουμε πλακίες. Απλά εντάξει, στη Βάρκιζα πηγαίνεις που έχει πιο λίγο αστυνομικούς και είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Δεν πάω στα λιμανάκια. Που έχει αστυνομικούς και είναι πιο ελεύθερα ή δεν έχει. Που δεν έχει αστυνομικούς και είναι λίγο πιο ελεύθερα. Το ακούστε την κυρία αστυνομική που πάει, ναι. Μάλιστα. Πόσα άλογα έχει το μηχάνημα που δεν είσαι κάγκουρας. 685 δυναμομετρημένο. Επειδή είσαι και ψηλό 5, γι' αυτό και δεν μπορείς με ένα άλογο. 685. Και έχεις στερεοφωνικά που παίζουν Παντελίδι. Παίζει λίγο Παντελίδι, ναι. Γι' αυτό έχουμε λίγο μια αντίφαση λίγο έτσι με τη Βιβί. Η Βιβί αποκλείεται να ακούει παίζει τον Παντελίδι. Όχι, δεν ακούει καθόλου. Θέλει τα μαύρικα, ακούει πιο πολύ τα τέτοια, αλλά δεν ακούει πολύ του σκυλάδικου. Α, είσαι του σκυλάδικου, δεν ακούει μαύρικα και τέτοια εσύ. Όχι τόσο. Μπάσκετ παίζει, ρε. Όχι τόσο, όχι. Πολύ... Πριν από αγώνα μόνο. Παντελίδι πριν από τον αγώνα. Πας καλά και Παόλα. Μα είχα τρελώσει. Μέχρι και Χατζημιχαήλ. Πώς λέει, Βουγιουκλάκι έχουμε ακούσει πριν τον αγώνα. Τι μου λες τώρα. Πας καλά, ρε. Ο Μιχαήλ ακούμε πριν τον αγώνα. Παλιό σκύλο είναι αυτός. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Αυτά μας φτιάχνουν μόνο. Έμαθα από πάλι από τους φίλους σου ότι έχεις μεγάλα, πώς το λένε, είσαι ένα παιδί το οποίο έχει ένα δεύτερο μεγάλο ταλέντο πέρα από το να ξέρει μπάσκετ. Ότι είσαι πολύ καλός τραγουδιστής. Είναι αλήθεια ότι όποτε πας σε μαγαζί, όποτε τύχει, παίρνεις το μικρόφωνο και δεν τα αφήνεις κάτω ρε νούμερο. Κοίτα, δεν παίρνω το μικρόφωνο, απλά... Τι δεν παίρνεις το... Άκου βρε άνθρωπε λίγο, μπάλα, να τελειώσω την άποψή μου. Απλά ο τραγουδιστής, σαν ένα συνάδελφο με βλέπει, με σέβεται, ξέρω εγώ, που, που έχω ταλέντο. Και σε αναγκάζει. Και αναγνωρίζει την αξία μου. Κοιτάξτε, και μεταξύ τραγουδιστών υπάρχει και η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια και η υποστήριξη. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, πρέπει ο καθένας να υποστηρίξει το. Όπως πάει, ας πούμε, ο Ρέμος στον Πάριο και του δίνει. Δώσε εμένα από ένα τραγουδάκι. Δώσε ένα. Το γουστάρεις το τραγουδιστό, έτσι. Μ' αρέσει το ελληνικό αυτό. Μα είμαι λάτρης του ελληνικού τραγουδιού. Είσαι λάτρης του ελληνικού τραγουδιού. Για ρίξε μου ένα. Όχι, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ρίξε μια πενιά σε Παντελίδη, ένα ρεφρέν. Δεν έχω μυαλό. Ρίξε. Έλα, συνάδελφε. Μαλάκα τώρα, ρίξε. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Να τραγουδήσουμε μαζί. Εγώ τα ξέρω, πες μου το στίχο, να κάνουμε ντουέτο. Α, θα πούμε ένα μικρό ρεφρενάκι μόνο. Ένα ρεφρενάκι, δώστε το. Το έχεις καθόλου. Ένα ντομινόρε. Ένα ντομινόρε, το μαλάκι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Πες τον άλλον πως δικιά μου μια ζωή θα είσαι όσο εγώ και εσύ τα βράδια που πέρασαν μας καίνε. Πες τον άλλο δικό σας. Γιατί ποτέ του δεν θα δει. Να πάει να. Δυο μάτια άντρικα να κλαίνε. Πάμε. Τι. Πάμε στοίχημα. Στοίχημα θα ξαναρθείς. Να πάει να. Πάμε. Καλή. Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά. Ο Πέτρος. Μάλιστα. Είδες που σου λέω. Έχεις ταλέντα ρε παιδάκι. Θα σου πείσουν και ένα συμβόλαιο μετά, μόλις τελειώσει τον μπάσκετ. Μας έχει κερδίσει τον μπάσκετ όμως. Μας έχει κερδίσει τον μπάσκετ. Σε χαλάει καθόλου το γεγονός ότι έχεις ημερομηνία λήξης. Με χαλάει το ότι δεν πιστεύω, δεν νιώθω ποτέ θα σταματήσω να κάνω κάτι, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι κάποια δραστηριότητα. Εντάξει, τραγούδι δεν θα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Μην το λες. Λοιπόν, τα αλλάζουμε. Λοιπόν, άμα σου έλεγα φέτος, είμαι
οι Αγγελόπουλοι. Και οι δύο. Και σου λέω. Θα να σου πάρω κανένα δύο παίχτες να έχεις πριν να παίζεις. Θα έπαιρνε τον Ναβάρο ή τον Γιασικεβίτσιο στα καλά του. Θα παίρνα αυτό που θα ταιριάζε πιο ιδανικά στην ομάδα. Ποιο από τους δύο αυτούς θα σε ρωτήσω, τον ντουέτα. Κοίτα, ο ένας είναι point guard, ο άλλος είναι διάρη. Ναι, δεν έχει σημασία. Η διάρη χρειάζεσαι, έχει και σουτ. Ναβάρο. Άμα σου έλεγα να σου φέρουν τον Λούκας ή τον Ρούντι. Τον Λούκας? Τον Λούκας, τον δικό μας. Όχι τον Σλούκας. Ποιο Λούκας, άνθρωπε, τον Γκόρντον, την Τουρκία που ήταν εδώ πέρα πριν. Ή τον Ρούντι, τον Λούκας μακράν. Τον Λούκας, εργαλείο είναι αυτός. Πολύ καλός παίκτης και καταπληκτικό παιδί. Ο Ρούντι είναι λίγο. Μην ξαναπώ τη λέξη. Είναι... Έχει τιμωρηθεί, έχει χτυπήσει παίχτες. Προχτές ξαναχτύπησε άνθρωπο. Έτσι κάνα δύο φορές. Μέσα στον αγώνα είναι λίγο προβληματικός. Όχι, υποτίθεται είναι παιχτάρα, εντάξει. Παιχτάρα. Πολύ καλός παίκτης. Αλλά πήγε να χτυπήσει, ποιος έπεσε κάτω και πήγε από πάνω να κάνει τη δουλειά και έκανε και ένα διαφητικό. Έκανε και ένα δύο μαγιές. Δηλαδή είναι ρεστικός μες στο μάτς. Πολλοί παίκτες είναι έτσι. Δεν τον ξέρω εκτός. Όχι, εκεί, στο μάτς. Μέσα στο παιχνίδι είναι ρεστικός. Ναι, μέσα στο παιχνίδι κάνει μερικά. Εντάξει, ξέρεις τι, πολλά παρεξηγούνται γιατί με 200 φημούς τώρα πολλά μπορείς να κάνεις. Άλλος το κοντρολάρει κάπως καλύτερα, άλλος το κοντρολάρει λίγο χειρότερα. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, έχει κάνει κάποια πράγματα που έχουν λίγο προκαλέσει. Ο πιο εκνευριστικός αντίπαλος να κάνει μούρες, να κάνει τέτοια, να ζητάει φάουλ, να γκρινιάζει διαιτητές, που έχεις δει ποιος ήταν, θα το πεις. Δεν έχω παίξει πάντα, τον παίξα την πέρα τον Καραγκούνι. Σε περάσει από κάτω, ρε. Με είχε πειράξει πολύ αυτό που είχε κάνει ο Βαρεχάτο, δεν σου ζήσει. Που ήταν πολύ προκλητικό και σαν πράξη. Δεν με ενδιαφέρει άλλο να κάνει γκριμάτσες ή να. Και το τζαρτζάρισμα και λίγο για αγωνιά εντάξει, μέσα στο παιχνίδι. Να, αρκεί να μην πας να το χτυπάς τον άλλο. Γιατί εντάξει, και αυτός είναι. Αυτός πήγε να το σκοτώσει. Αυτός πήγε να το σκοτώσει. Ναι. Οπότε εντάξει, προς το παρόν, δηλαδή, τα υφάκια και όλα αυτά τα βάζω δεύτερη μοίρα από τη στιγμή που υπάρχουν άλλοι ξεγόπιανοι. Εσύ δεν κάνεις υφάκια ποτέ. Δεν κάνεις. Δεν στις πάει όταν ο άλλος γκριματσάρει αυτόν ή φωνάζει, κολλάει πάνω στον διαιτητή και του λέει δεν έκανα ποτέ φάουλ και πάντα μου κάνα φάουλ. Δεν σε βιδώνει. Δεν το σκέφτομαι. Δεν κάθομαι εκείνη τη στιγμή να το σκεφτώ, ούτε να κοιτάζω μόνο το στόχο. Μόνο το στόχο. Όταν περνάνε 10 λεφτά, 15 λεφτά, 20 λεφτά και δεν είσαι καλός, σου γυρίζει ανάποδα. Και το ξέρεις ότι δεν είσαι καλός. Ξεστή, περνώντας τα χρόνια και αποκτώντας εμπειρία, λες ότι. Ακόμα και στο 35, άμα μπεις και δεν έχεις πάει καλά, έχει σημασία τα τελευταία 5 λεπτά να είσαι καλά, τα τελευταία 10 λεπτά να είσαι καλά και να προσπαθήσεις να βγάλεις από μέσα σου να ξεχάσεις τα προηγούμενα 30 λεπτά. Δεν είναι εύκολο καθόλου, αλλά πιστεύω ότι με την εμπειρία γίνεται αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με τον καπετάνιο Γιώργο Πρίντεζη. Ακόμα βράδυ είναι, βράδυ είμαστε και έχουμε κρατήσει τον άνθρωπο και φοβάμαι ότι οι Αγγελόπουλοι θα μου ρίξουν πρόστιμο που κρατάω το Γιώργο τόσο αργά, εδώ, μα τόσο αργά. Έτσι δεν είναι Γιώργο, ναι, έτσι ναι. Είναι. Τα παλικάρια μια χαρά τα βλέπω, τους προέδρους λέω. Σούπερ. Είναι πολύ πουλαριστή, είναι έτσι. Στην αρχή λέγανε ότι τους είχαν βρει αγαθούς, θυμάστε, και για αυτούς, όπως για τον Μπαρτζόκα, όπως για σένα και για τον Σπανούλη και για τον κόσμο. Τελικά νομίζω το μοντελάκι που φτιάξανε είναι πρωτότυπο. Όχι μόνο πρωτότυπο, πιστεύω και ότι πρότυπο. Είναι και πρότυπο και βαδίζει με τα λεγόμενα της εποχής και από πλευράς χαρακτήρων πιστεύω από την ομάδα, αλλά και το πιο σημαντικό το χαίρεται και ο κόσμος. Δηλαδή, του αρέσει να βλέπει αυτή την ομάδα και όπως παίζει και όπως την ενέργεια που βγάζει και η σεμνότητα που βγάζει όλα. Ξέρουν, πέρα που είναι πάρα πολύ σεμνά παιδιά και χαμηλών πτήσεων, ξέρουν και μπάσκετ. Όχι για να προπονητές. Ο Παναγιώτης πάει και. Κάνει προπόνηση στα τρίποντα. Ναι. Στο... Έρχεται και κάνει. Ναι. Συνέχεια έχει προπονήσει. Εκεί, Στο ψυχικό παίζει 3 φορές την εβδομάδα. Το ακούσει, ναι. Ναι, πάει και παίζει. Συνέχεια. Συνέχεια με φίλους μας. Το ψυχικό ανέβηκε, είδες όμως. Η Α2. Ο Μαδάρα. Λοιπόν, πώς αισθάνθηκες όταν ο Παπα-Νικολάου είπε ότι εγώ οδηγώ το αεροπλάνο? Μια ανασφάλεια και ένας τρόμος λίγο ήρθε. Σε πάλξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πώς του καπετάνιο. Εδώ και λίγο καιρό. Από πέρυσι, νομίζω. Πήρε ένα φουσκωτό. Mm. Όχι, πιο παλιά. Πιο παλιά. Mm. Έχει καμία σχέση με τη θάλασσα? Πέρα από την γεννήθηκε στη Σύρο. Ο πατέρας σου ήταν ναυτικός. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός στα καράβια. Ναι. Έχει και αυτός λόξα μεγάλη με τη θάλασσα και με το νησί.
Και όπως και εγώ γενικά, χωρίς τη θάλασσα δεν μπορούμε, πιάνει λίγο τρελά. Είναι αλήθεια ότι είσαι πάρα πολύ καλός στο φουσκωτό, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς πώς το δένουν όταν πιάσουν άκρη και φωνάει κόσμο να σε δέσει. Φωνάει. Γατάκια, φίλο του πατέρα, τι τεγατάκια. Είναι αλήθεια, ρε. Εντάξει, άμα είναι κανένα φίλο του μπαμπά εκεί πέρα, έρχεται λίγο για ο μπαμπά εκεί πέρα και κάνει τον κόπο και φεύγουμε εμεί. Παίρνει τηλέφωνο, μπαμπά, έρχομαι. Κατέβα στο λιμάνι. Ποιο τα πολλά αυτά. Το λιμάνι φεύγει. Ποιο τα πολλά αυτά. Σε αρέσει με το φουσκωτό. Μ' αρέσει η θάλασσα και πιο πολύ αρέσει τον πατέρα μου. Δηλαδή, ένα λόγο κυρίω που το πήρα ήταν ότι σταμάτησε και ο πατέρα μου με τη δουλειά. Πήγε 50 κάτι, σταμάτησε από το. Από τα καράβια. Και μια που έμενε και σύρο μόνιμα μαζί με την μητέρα μου και αυτά, σκεφτήκαμε, λέω, εντάξει, θα πάρουμε ένα μικρό, ξέρω εγώ, να κάνετε το χαβαλέτο για αυτά και να παίζουμε και εμείς το καλοκαίρι αυτό. Άκουσα κάτι, μου λέγανε από τη Σύρο, ότι το καλοκαίρι όταν γύρισες, γιατί ξαφνικά έκανες και ένα μπαμ. Πάντα έχεις ταλέντο, πάντα μπες καλά, αλλά έκανες και μια έκρηξη, θα λέγαμε. Ότι πρόπερ στο καλοκαίρι όλο στη Σύρο βάραγες σουτ, είχες προπονητή και γυμναζόσουνα και έτρεχες και γύρω-γύρω με τα. Με τα αυτά στο κεφάλι. Τα iPod. Ποιος τα έχει πιέσει. Πες ρε, είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, είναι πραγματικό αυτό. Είναι αλήθεια. Και. Εντάξει, είχα μπροστά μου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ξαναρίχθηκα από τον Ολυμπιακό. Ήταν μια χρονιά στιμά, αλλά κάθε καλοκαίρι το έκανα. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καλοκαίρι που το έχω κάτσει. Ναι, αλλά απλά το συγκεκριμένο καλοκαίρι δεν είχα και την εθνική ομάδα. Είχα μπροστά μου 2,5 γεμάτους μήνες για να δουλέψω. Και με το που τελειώσαμε την επόμενη μέρα, μετά από 3-4 μέρες, ξεκίνησα και το είχα βάλει σκοπό ότι θέλω να είμαι όσο δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται με τον Ολυμπιακό την καινούργια χρονιά. Ναι, αλλά καλυτέρεψες εσύ πολύ. Και εκεί και αυτό το, πώς το λέμε, με το πενταχτάρι, το τελειοποίησης. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Επειδή μεγάλος άνθρωπος, έχω δει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, και ξαφνικά κολλάνε. Δηλαδή, αυτό που κάνανε μέχρι τα 20-22 που τους βλέπεις, συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο. Οπότε δεν γίνεται ποτέ το μεγάλο μπαμ. Εσύ είχες τη μαγιά να κάθεσαι μόνος σου, να σκάβεις σαν το καλό παιδί, και να διορθωθείς. Είσαι σε χαρακτήρας, διορθώνεσαι ή... Εννοείται. Όλοι οι χαρακτήρες μαθαίνουμε από τα λάθη μας και όπως επίσης το τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Δηλαδή όταν κάτσεις το πάρει ο Θεός ή είτε αυτό το πράγμα που γίνεται με ένα στη Μάλαγα 1,5 χρόνο το οποίο εντάξει, πιστεύω ότι δεν μου άξιζε, ό,τι σου παίρνει γενικότερα στο επιστρέφει και με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είπα και πριν, ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το κίνητρο και η πρόκληση για μένα. Το να ξαναβρω τον εαυτό μου και να γίνω όχι μόνο να βρω τον εαυτό μου. Πολλοί τα καλοκαίρια λέει σταματάνε απλά και κάνουν μια συντήρηση. Εγώ ήθελα να βελτιωθώ το όπα αυτό το πράγμα στο γυμναστή. Από την πρώτη μέρα ότι δεν θέλω να μου κάνεις κάτι απλά για να είμαι σε καλή κατάσταση και να βγαίνουμε στην παραλία, αλλά να βελτιωθούμε και να είμαστε καλύτεροι. Μια χαρά για παραλία σε βλέπω. Αυτό το εδώ, το άλλο εκείνο, το μαλάκι απάνω έτσι, το προσέχεις. Πέρασε η μπογιά μας, άσε ρε σασάφια. Εγώ διάβασα, υπήρχε ένα κόσμο GR εκεί και λέγανε διάφορες γκόμενες τι λένε για τον Γιώργο Πρίντεζη. Η Βιβί τι λέει για τον Γιώργο Πρίντεζη όταν ακούει αυτά. Όποιος είναι λίγο γνωστός να είναι στην Ελλάδα, οτιδήποτε και να κάνεις, πάλι κάτι θα πούνε, δεν είναι αυτό. Δεν μου κάνεις. Έλα τώρα, μην κάνεις το κοροϊδό. Τι. Η Βιβί ζηλεύει λίγο. Όχι καθόλου, ευτυχώς. Εσύ ζηλεύεις τη Βιβί. Όχι. Έχουμε πολύ καλή τέτοια σε αυτό το πράγμα. Είμαστε καλά. Δεν μου λες, έχει καμία σχέση ότι έγινες μπασκετμπολίστας ο Νίκος Γκάλης. Ότι το γούσταρες, σου κάνε κάτι εσένα, πρόλαβε να σου... Τον πρόλαβα στα τελειώματά του και όχι μόνο εμένα, σε όλη από τη γενιά μας το οφείλουμε κάτι. Μπα το λέμε συνέχεια και πολλές φορές όλοι, ότι του οφείλουμε το τι παίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια πραγματικότητα και... Πρέπει να το λέμε συνέχεια γιατί ξεχνιέται αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Σου έκανε εντύπωση αυτά που έκανε. Γούρνωνε στα μάτια. Για την εποχή του και πιστεύω και τώρα, όχι μόνο για την εποχή του, ήταν εξωπραγματικά. Αλλά και επίσης έχω ακούσει. Και καλό να είναι και παράδειγμα αυτό το πράγμα και για τους μικρότερους. Ότι και αυτός έριχνε πάρα πολλές ώρες δουλειά. Δηλαδή. Δεν σταμάταει. Ξέρετε, ο Θεός σου δίνει ένα ταλέντο, όχι μόνο εσένα σαν μπασκετμπολίστα, σαν οτιδήποτε. Δεν πιστεύω ότι έχει γεννηθεί κανείς που δεν έχει ένα ταλέντο πουθενά. Όλοι τους έχουν. Έχουν γεννηθεί για κάποιο σκοπό και έχουν ένα ταλέντο. Το θέμα είναι να το καλλιεργήσουν και το εκμεταλλευτούν και να μην έχουν παράπλευρες απώλειες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρεις ότι εγώ και 5 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 10 εκατομμύρια Έλληνες, 5 είμαστε εμείς που είμαστε γάβροι, θα σε ευχαριστούν για μια ζωή και για πέρυσι και για φέτος και εσένα και όλη την ομάδα.
Και σας εύχομαι να είστε αυτά τα ίδια χαμογελαστά παιδιά μέχρι να γεράσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.